Ο κ. Μιχάλης Κατρίνης, υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, κύριε Κατρίνη. Και καλημέρα, κύριε Κατρίνη. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε? Να είστε καλά. Μια χαρά. Πώς ήταν την αλλαγή του κ. Φάμελου τώρα, ειλικρινά τώρα, γιατί και εσείς έχετε συνεργαστεί με. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ εντός Βουλής. Συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ και με τον κ. Φάμελο, νομίζω είναι κοινής αποδοχής πρόσωπο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα ήθελα να σχολιάσω τόσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, όμως θέλω να πω ότι όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι εναλλακτική πρόταση εξουσίας, δεν υπηρετεί το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και νομίζω ότι όσα συμβαίνουν ανάγονται περισσότερο στη σφαίρα της παραπολιτικής παρά στη σφαίρα της πολιτικής. Όμως και εμένα προσωπικά, αλλά φαντάζομαι και στο ΠΑΣΟΚ, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ όσοι πολίτες έχουν εγκλωβιστεί στο ΣΥΡΙΖΑ, όσοι πίστεψαν και απογοητεύτηκαν από αυτά που είδαν και βλέπουν να εκτελήσονται, μαζί βεβαίως με τα εκατομμύρια ψηφοφόρων που απέχουν συνειδητά, αλλά θέλω να πω μαζί και με τους ανθρώπους οι οποίοι ενώ αυτοπροσδιορίζονται ως συντηρητικοί ψηφοφόροι, έχουν απογοητευτεί από τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και αναζητούν μια αξιόπιστη επιλογή. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη δεξαμενή στην οποία, κατά την άποψή μου, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να απευθυνθεί ώστε να φτιάξει μια μεγάλη παράταξη. Γιατί με αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουμε και δημοσκοπικά. Είναι ευκαιρία, λέτε, κύριε Κατρίνη. Δηλαδή. Βεβαίως. Και νομίζω ότι είναι και τελευταία ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ. Τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, όπως αποτυπώνονται δημοσκοπήσεις, δείχνουν ένα πολιτικό αδιέξοδο. Μια κυβέρνηση σε ραγδαία φθορά, η οποία πλέον δεν μπορεί να πείσει ότι μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο και διαφορετικό, και μια δυναμία εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης από κάποιο κόμμα το οποίο να μπορεί να συσπηρώνει ευρύτερες δυνάμεις. Άρα, μαζί με αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με το κύμα αποχής, μαζί με το ρεύμα απογοήτευσης που σε κάθε εκλογική αναμέτρηση αυξάνεται. Και με την εσωστρέφεια τη δική σας όμως, έτσι. Εμείς εσωστρέφεια δεν έχουμε. Έχουμε μια διαδικασία που μέχρι στιγμής. Αυτή η διαδικασία που λέμε, πάμε σε εκλογές. Έχετε κρατηθεί μέχρι στιγμής. Μια διαδικασία που δεν έχετε κόντρες, δεν έχετε αλλάξει εχθές. Δεν είναι κακό να υπάρχουν εχθές κόντρες. Γιατί εδώ είναι εκλογική διαδικασία. Τα ζητήματα είναι πολιτικά. Και πρέπει να τεθούν οι πολιτικές επιλογές και στρατηγικές για την παράταξη, για τη χώρα και για τους πολίτες. Άρα. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι όλο αυτό το σκηνικό καθιστά μονόδρομο για το ΠΑΣΟΚ να πάρει την πρωτοβουλία και να φτιάξει μια μεγάλη παράταξη ευρεία, πατριωτική και πολυσυλλεκτική, η οποία θα μπορεί να υποδεχθεί όλες αυτές τις δεξαμενές πολιτών, ψηφοφόρων, εκλογέων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ψάχνουν μια διέξοδο σε ένα διέξοδο και της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ερώτημα, ερώτημα, δύο ερώτημα. Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ οι 87 ή όπως αποκαλούνται τέλος πάντων και η ομάδα Κασελάκη δεν πολύ συνυπάρχουν. Πολλοί λένε ότι μπορεί να πάμε σε μια φυγή. Δεν το ξέρω, δεν θέλω να είμαι μάτις κακών, αλλά έτσι. Έτσι είναι καιρό, ένα σκηνικό διάλυσης φαίνεται πάλι. Ναι. Αν κάποιοι από αυτούς λένε πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε στο ΠΑΣΟΚ εννοώ μια πρόταση προς το ΠΑΣΟΚ. Δική του απόφαση. Συνεργασίας. Το συζητήσατε, ναι. Εσείς πώς το βλέπετε? Εντάξει. Προοπτικά ως υποψήφιος πρόεδρος και ως βέβαια βουλευτής, αλλά κυρίως όπως υποψήφιος. Θα σας πω κάτι. Το ΠΑΣΟΚ, όταν συνεργάστηκε με το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερία, την πρόθεση της πιστείας στη Βουλή, ναι, πέτυχε αποτέλεσμα. Άρα η διαδικασία συζήτησης και διεύρυνσης φέρνει αποτελέσματα. Εγώ τι λέω? Αν αθροίσουμε τα ποσοστά, κύριε Κολοκυθά, κύριε Στάθη, της χθεσινής δημοσκόπησης, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μαζί είναι κάτω από τη Νέα Δημοκρατία. Και προφανώς. Ακόμα και τώρα και στα χαμηλότερα. Και τώρα, στα χαμηλότερα της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι και σε ποσοστά κάτω του 20%. Προφανώς δεν είναι αυτό που περιγράφω εγώ ως μεγάλη παράταξη. Το άθροισμα ποσοστών ή το άθροισμα φιλοδοξιών, ηγετών ή πολιτικών προσώπων. Δεν αφορά αυτό τους πολίτες. Εδώ θέλει κάτι πολύ ευρύτερο από τη βάση. Προφανώς με ανοιχτές διαδικασίες, σε προγραμματικό πλαίσιο και θέσεις, όμως πρέπει να έχει, κύριε Στάθη, κύριε Κολοκυθά, ένα ιδεολογικό πρόσημο. Δηλαδή, εδώ δεν μπορεί κάποιοι να φιλοδοξούν και να επιφυλάσσουν για το ΠΑΣΟΚ το ρόλο του κόμματος συνεργασίας την επόμενη μέρα των εκλογών. Ούτε μπορεί με δηλώσεις να ξεπλένουν τη Νέα Δημοκρατία και τις πολιτικές της ουσιαστικά. Δεν λέμε ευθέως ότι θα πάμε με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, αλλά υποστηρίζοντας απόψεις, ας πούμε, ότι για το παραγωγικό μοντέλο και το έλλειμμα ανάπτυξης της χώρας ευθύνονται οι συνδικαλιστές και εργαζόμενοι, αυτά δεν μπορούν να θέσει ΠΑΣΟΚ. Αυτά είναι θέσεις που τους λένε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και το λέω αυτό γιατί εδώ πρέπει το εγχείρημα του ΠΑΣΟΚ και της Μεγάλης Παράταξης, ναι, να έχει ένα καθαρό Ποιος στίγμα, το έχει πει αυτό γωνίες, ακούγοντας, ακούγοντας τη δημόσια συζήτηση διάφορα, κύριε Στάθη. Εγώ λέω λοιπόν ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ, αντί κάποιοι να του θέτουν το ερώτημα με ποιον θα πας στις επόμενες εκλογές, να πάρει την πρωτοβουλία και να φτιάξει μια μεγάλη παράταξη, ναι, η οποία θα είναι η επόμενη αυτοδύναμη κυβέρνηση. Για αυτούς που λένε ότι ο Κατρίνης
αν εκλεγεί πρόεδρος, είναι ανοιχτός στην συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντάτε? Εγώ λέω ότι είμαι ανοιχτός στο να κάνω συζήτηση με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις στο ευρύτερο δημοκρατικό τόξο, όμως προσέξτε και λογικά, από τη βάση. Όχι με συμφωνίες κορυφής, όχι με μοίρασμα ρόλων και θέσεων όπως κάποιοι αρέσκονται για να κάνουν τους μεσάζοντες και τους ενδιάμεσους. Εδώ πρέπει να γίνει διαδικασία βάσης, ή φτιάχνουμε μεγάλη παράταξη που είναι η επόμενη κυβέρνηση, ή φοβάμαι ότι το ΠΑΣΟΚ στην πορεία θα συρρυκνωθεί και θα έχει και σοβαρό πολιτικό πρόβλημα. Είναι η τελευταία ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ να πάρει όμως πρωτοβουλία με βάση τη συγκυρία και με βάση το γεγονός ότι η κοινωνική πλειοψηφία σήμερα δεν έχει πολιτική έκφραση, δηλαδή χθεσινή δημοσκόπηση, και να πει ότι κάνω κάτι ευρύτερο, από κάτω, κάτι δυνατό, το οποίο δεν θα είναι απλώς μέρος μιας κυβέρνησης, θα είναι η επόμενη κυβέρνηση στις εκλογές. Έχει χάσει, θα έχω ερώτηση γι' αυτό, έχει χάσει η κυβέρνηση πολύ, είναι στο 22 τον δείχνει στην πρόθεση. Η χθεσινή δημοσκόπηση στην τελική. Και από τις ευρωεκλογές θα πάμε. Και από τις ευρωεκλογές πάρα πολύ. Πόσο λέει, χάσει. Που είναι εκλογές, κάλπη ήταν. Πριν. Ήταν κάλπη, δεν είναι. Πριν. Έχει χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ 7 μονάδες. Ξέρω εγώ πόσες, 15, επειδή έχει πάει στο 8. Έχει χάσει, το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο που παίρνει σταθερό. Ναι, αλλά, κύριε Στάθη, κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να πανηγυρίζω όταν βλέπω σε αυτό το σκηνικό κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας και αποδόμηση του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ να μην μπορεί να κεφαλοποιήσει ή δημοσκοπικά ή και εκλογικά, όπως φάνηκε σε ευρωεκλογές, όλο αυτό το σκηνικό φθοράς και απογοήτευση των πολιτών. Άρα, όσοι επιχαίρουν για την άνοδο ή τη σταθεροποίηση των ποσοστών, είναι αυτοί που προφανώς βολεύονται σε ένα ποσοστό μικρομεσαίου κόμματος, σε ένα κόμμα που είναι κόμμα καταγραφής, κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν είναι αυτό το ΠΑΣΟΚ που μας κληροδότησε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι ευθύνη Ανδρέα, ένα κόμμα εξουσίας που θέτει πάντα υψηλούς στόχους. Είναι πρωτίστως πολιτικό το ζήτημα, όμως το λέω και είμαι σαφής, ότι δεν μπορεί κάποιοι να υποστηρίζουν ότι είναι επιτυχία ότι σε αυτό το σκηνικό το ΠΑΣΟΚ παίρνει μία μονάδα αλλά χάνει 100.000 ψηφοφόρους μέσα σε ένα χρόνο, ότι σε αυτό το σκηνικό που ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στο 8%, 8,3, το ΠΑΣΟΚ μένει σε σταθερά ποσοστά δημοσκοπικά και να θεωρούμε ότι όλα βαίνουν καλώς. Δεν βαίνουν όλα καλώς και πρέπει να πάρουμε το μήνυμα των πολιτών και να πάρουμε τις πρωτοβουλίες και να γίνει το ΠΑΣΟΚ μια μεγάλη δεξαμενή υποδοχή, το ξαναλέω, όλη τη κοινωνική βάση τη παράταξη τα τελευταία 15 χρόνια. Πώς θα γίνει αυτό? Εγώ πρακτικά δεν το καταλαβαίνω. Θέλω να ξαναδείξω είναι μεταξύ μα. Είναι ευθύνη Ανδρουλάκη αυτό? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει προφανώς ευθύνη σε όλη τη διαδρομή αυτή. Υπάρχουν κάποιες επιλογές οι οποίες δεν άνοιξαν το κόμμα όπως έπρεπε. Εγώ είμαι θειασότης ότι το ΠΑΣΟΚ προφανώς πρέπει να έχει στρατηγική αυτονομία και κανένας δεν μιλάει για ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να γίνει συνιστόσα. Αυτό όμως δεν σημαίνει. Δεν το έχει πει ο Ανδρουλάκης αυτό πάντως. Αυτό όμως δεν σημαίνει, κύριε Κολογηθά, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να παίρνει πρωτοβουλίες, να διευρύνεται, να ανοίγει και να κάνει κάλεσμα, ειλικρινές όμως, στους πολίτες που σήμερα είναι πολιτικά άστεγοι ή έχουν εγκλωβιστεί στο ΣΥΡΙΖΑ ή έχουν απογοητευτεί από το ΣΥΡΙΖΑ ή από τη Νέα Δημοκρατία και να είναι σε μια φάση περιχαράκωσης ενός κόμματος που έχει συγκεκριμένα ποσοστά και κάποιοι άλλοι εκτός ΠΑΣΟΚ, να με σαφείς, επιφυλάσσουν το ρόλο του δεκανικού του πολιτικού μετά τις επόμενες εκλογές. Όχι λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι εταίρος της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Του δεν είναι αυτός μπορεί. Ο ρόλος. Δεν μπορεί να αυτός του ο ρόλος ΣΥΡΙΖΑ του ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να είναι εταίρος. Κοιτάξτε, όπως είναι τα πράγματα σήμερα και με βάση τα ποσοστά και την εξέλιξη των γεγονότων, νομίζω ότι αυτό είναι τελείως θεωρητικό το ερώτημά σας. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή και δημοσκοπικά και πολιτικά φαίνεται ότι έχει υπέρτερη θέση από το ΣΥΡΙΖΑ. Αρκεί αυτό. Αρκεί αυτό. Θα είστε αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή, θεωρείτε, σε λίγο καιρό? Το θέμα δεν είναι να είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή μέσα από την αλλαγή των συσχετισμών της κοινοβουλευτικής ομάδας, που αυτό έχει μια σημασία. Το θέμα είναι σε αυτό το σκηνικό πώς το ΠΑΣΟΚ τοποθετείται και κεφαλοποιεί και κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να μιλήσει στην καρδιά και την ψυχή των πολιτών και να γίνει μια πολυσυλλεκτική, πατριωτική και ευρεία πλειοψηφική δημοκρατική παράταξη για να πιστέψουν και πάλι οι Έλληνες στην Ελλάδα, να πιστέψουν και πάλι οι Έλληνες σε κάτι μεγάλο και για να επιστρέψει η Ελλάδα στους Έλληνες, γιατί σήμερα αυτό που γίνεται στη χώρα και είναι ο αφελληνισμός επιχειρηματικότητας, οι επενδύσεις εξαγοράς επιχειρήσεων, εκτάσεων και ιδιοκτησιών και όλο αυτό που βαφτίζει η κυβέρνηση δήθεν άμεσες ξένες επενδύσεις και στην πράξη υποθηκεύουν και υπονομεύουν τον πλούτο και το μέλλον της χώρας, πρέπει να λάβει ένα τέλος. Και αυτό χρειάζεται μια στεναρή πολιτική απάντηση και στάση. Και νομίζω ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ με τα χαρακτηριστικά και το DNA του μπορεί να είναι το ανάχωμα, η ελπίδα και η προοπτική για τους πολίτες που τα βλέπουν όλα αυτά και ασφικτιούν
από τη σημερινή πολιτική κατάσταση. Έχω πρόβλημα να καταλάβω πώς θα γίνει το επόμενο βήμα του ανοίγματος του χώρου της κεντροαριστεράς. Αλήθεια σας το λέω, έχω πρόβλημα. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω πώς θα γίνει. Λέτε δεν θα γίνει σύγκληση σε επίπεδο κορυφής. Το λέει. Την ώρα που καταραίει η κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ανύπαρκτα και δεν έχουν καμία επιρροή στην κοινωνία. Δηλαδή, κύριε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτό αποτυπώνεται και δημοσκοπικά. Κύριε Καντρίνη, δηλαδή. Να μην μαζευτούν οι επικεφαλείς των κομμάτων. Οκ, να μην μαζευτούν. Γιατί αν μαζευτούν θα θεωρηθεί ότι είναι σε επίπεδο κορυφής. Ότι είναι συμφωνίες. Ναι, ότι είναι συμφωνίες. Να μην πάρουμε τη Φράξια του Γιάννη, συγγνώμη για το Φράξια, την ομάδα του Γιάννη. 87, οι οποίοι, 87 που φεύγουν, λέμε τώρα αν. Να μην τους πάρουμε γιατί θα θεωρηθεί κορυφής, αλλά να πούμε στον κόσμο έλα. Είναι πολύ νεφελώδες και στο δικό μου μυαλό μπορεί να εγώ να φταίω. Με τεχνητές συγκολήσεις, συμφωνίες και συναλλαγές κορυφής, αυτό το πράγμα το βλέπουν οι τελεθεατές, οι πολίτες και το απεχθάνονται. Άρα τέλος αυτό. Άρα, πρώτα απ' όλα, και άμα γίνει και συνασπισμός, ξέρετε ότι ο εκλογικός νόμος δεν επιτρέπει τον πόνους σε συνασπισμούς κομμάτων να γίνουν, να πάρουν 40 ευρώ. Μπορούν όμως να επιλέξουν δύο κόμματα, ένα ψηφοδέλτιο ανά την Ελλάδα και να το στηρίξουν. Αυτό είναι εκλογικός τακτικισμός. Εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω ούτε γι' αυτό λέτε. Οι πολίτες λένε, παιδιά, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του, τα άλλα κόμματα δεν μπορούν να είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία, πώς, εκλέγεται πώς ο Κατρίνης πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αύριο το πρωί. Αυτό θα γίνει με αλλαγή ηγεσίας. Αυτό θέλω να πω. Τι κάνει ο Κατρίνης, ξαφνικά θα γίνει το κλικ στον κόσμο. Αυτό θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα, έχει πολύ μεγάλη σημασία η μαζική συμμετοχή των πολιτών στις 6 και 16 Οκτωβρίου. Μια διαδικασία ΠΑΣΟΚ με πάνω από 300.000 ψηφοφόρους δίνει ένα μήνυμα στο ΠΑΣΟΚ να πάρει αυτή την πρωτοβουλία και μήνυμα στο Μητσοτάκη ότι κλείνει ο κύκλος. Μετά λοιπόν το ΠΑΣΟΚ από μια δυναμική και μαζική συμμετοχή παίρνει την πρωτοβουλία σε επίπεδο βάσης με συγκεκριμένες θέσεις που αφορούν τη δημόσια υγεία, την ακρίβεια, τα εθνικά θέματα, τις επιχειρήσεις, τον πρωτογενή τομέα, το παραγωγικό μοντέλο. Και ανοίγει θέση ως ΠΑΣΟΚ. Ανοίγει διάλογο. Μα αυτό λέω, το ΠΑΣΟΚ. Έχετε ήδη μα το λέω, εγώ είμαι σαφής. Δεν τις ξέρει ο ΠΑΣΟΚ. Εγώ είμαι σαφής, κύριε Στάθη. Το ΠΑΣΟΚ ανοίγει το διάλογο με τις θέσεις του, διαδικασίες βάσης και καλεί πολίτες, συλλογικότητες, φορείς και κόμματα να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Όμως το ΠΑΣΟΚ με βάση τις θέσεις που έχει, ένα ΠΑΣΟΚ αναβαπτισμένο και ενδυναμωμένο με συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Σε αυτό το σκηνικό, κύριε Κολοκυθάκη και κύριε Στάθη, εγώ το πιστεύω ότι είναι πραγματικά η τελευταία ευκαιρία για την παράταξη. Όχι να είναι το αντίπαλο δέος στο Μητσοτάκη που το θέλουν οι Έλληνες πολίτες, αλλά είναι η επόμενη κυβέρνηση του τόπου. Αν δεν λάβουμε και δεν μεταφράσουμε σωστά το μήνυμα των ευρωεκλογών, των δημοσκοπήσεων, όλων όσα γίνονται γύρω μας, δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ θα οδηγηθεί σε μια αυτάρεσκη δίθεν πορεία αυτόνομη, συρρήκνωσης όμως, που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν δίνει έκφραση, προοπτική και ελπίδα στους πολίτες που κουράστηκαν από τον κύριο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία και τις εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα. Άρα, όλα από τη βάση, ανοιχτά χαρτιά, πολιτική συζήτηση και όχι παραπολιτική, και ονοείτο με αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ δίπλα μας, άρα πολιτικά πάνω στα θέματα των πολιτών της χώρας και βεβαίως της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης που είναι μονόδρομος για την επόμενη μέρα της Ελλάδας. Την 3η Σεπτέμβρη πρέπει να μιλήσουν και οι υποψήφοι πρόεδροι πέραν του νυν προέδρου στην συνεδρίαση του. Στα 50 χρόνια. Κοιτάξτε, 3η Σεπτέμβρη είναι μια ημερομηνία ορόσημο η οποία ούτως ή άλλως, και το πιστεύω αυτό που λέω, μας ενώνει όλους. Εγώ λοιπόν δεν θα μπω στη διαδικασία η οποία θα είναι αντιπαραθετική ή διαφωνίας για αυτή την ημέρα. Αυτή η ημέρα είναι που το ΠΑΣΟΚ ήρθε στην εγχώρια πολιτική σκηνή, που ο Ανδρέας Παπανδρέου πραγματικά εμφύσισε την ελπίδα και την προοπτική στον ελληνικό λαό. Άρα είναι μια ημέρα αναφοράς, ελπίδας, ενότητας και προοπτικής για την επόμενη μέρα. Την 3η Σεπτεμβρίου πρέπει να γίνει αυτό που λέμε Ολυμπιακή εκεχηρία, πολιτική εκεχηρία. Πρέπει να είναι για το ΠΑΣΟΚ η μέρα της ενότητας και της συστράτευσης και ένα μήνυμα όχι μόνο προς τους ψηφοφόρους και τους πολίτες που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, αλλά και σε όλους όσοι σήμερα βλέπουν ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος, άλλη προοπτική και υπάρχει μια σοβαρότητα και μια αξιοπιστία σε αυτόν τον πολιτικό χώρο. Για να κλείσουμε, στην περίπτωση του ενδεχόμενου, τώρα το σκέφτηκα με αυτή την ενότητα που λέτε, στο ενδεχόμενο που δεν εκλέγετε εσείς, στο ενδεχόμενο που δεν εκλέγει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που πάνω κάτω έχετε κοινές αντιλήψεις σε κάποια θέματα και με τον Ανδρουλάκη και με άλλο. Στην περίπτωση που εκλεγεί η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μετά τι κάνετε?
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να γίνω τώρα μάντης, ούτε να κάνω. Καλά, υπάρχει το ενδεχόμενο. Εκλογές να κάνω. Όταν λέτε για άποψη δεξιά, ναι, άποψη του Διαμαντοπούλου. Μην κοροϊδευόμαστε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι μια διαδικασία που μας δεσμεύει όλους. Όποιος κι αν εκλεγεί και όποιος κι αν δεν εκλεγεί, θα είναι υποχρεωμένος βάσει τη συνείδησή του και βάσει των εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών που θα έρθουν να ψηφίσουν, όχι μόνο να συμμετάσχει και να συνεχίσει το ΠΑΣΟΚ, αλλά να δώσει όλες τις δυνάμεις στο ΠΑΣΟΚ να κάνει τη μεγάλη παράταξη και να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Εγώ το θεωρώ αυτό αυτονόητο, το ορθό δεδομένο. Η δική μου πορεία στο ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει ότι ουδέποτε. Άρα θα είστε εκεί, υπέστηλα, ουδέποτε υπέστειλα τη σημαία του ΠΑΣΟΚ. Θα είστε εκεί 14 Οκτωβρίου εσείς. Κοιτάξτε, κύριε Κουλουθά, εγώ δεν χρειάζεται να απαντήσω σε αυτό, γιατί σε όλη μου τη διαδρομή από το 2005, όταν εξελέγει η Κεντρική Επιτροπή, και 2007, όταν με τίμησε ο ηλιακός λαός να με στείλει στη Βουλή, δεν έχω λείψει ούτε ένα δευτερόλεπτο ΠΑΣΟΚ. Δεν αποποιήθηκα ποτέ το ΠΑΣΟΚ, δεν φλέρταρα ποτέ με άλλα κόμματα και άλλους πολιτικούς αρχηγούς, ούτε βεβαίως είπα ποτέ ότι δεν συμμετέχω στο ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι μικρό, γιατί είναι συρρυκνωμένο, γιατί είναι σε πορεία από εδώ. Αυτά τα λέτε για την Διαμαντοπούλου τώρα. Εγώ δεν τα λέω για κανένα. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου και λέω, με ρώτησε ο κύριος Κολοκυθάς, κύριε Στάθη Μητσοτάκη. Για την κυρία Διαμαντοπούλου το λέτε, σαν να τη φωτογραφία. Να είμαστε και σοβαροί, όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Με ρώτησε ο κ. Κολοκυθάς ένα υποθετικό ενδεχόμενο, αν εκλεγεί ένας ή μία υποψήφια αρχηγός. Όχι, φαντάζομαι. Πολύ. Δεν είναι. Και απαντώ εγώ, δεν χρειάζεται να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Θα είστε εκεί. Γιατί εγώ έχω αποδείξει με τη διαδρομή μου. Δεν ποτέ. Και δεν είναι τα λεχθέντα, είναι τα πραχθέντα που μετράνε στην πολιτική, ότι ήμουν και είμαι στρατιώτης του ΠΑΣΟΚ, πολύ απλά. Γιατί πιστεύω και αγαπώ το ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατρίνη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατρίνη. Τα πούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και βουλευτής Ηλίας. Και βουλευτής Ηλίας και πρότευσε το ΠΑΣΟΚ εκεί. Βεβαίως.